Κύριοι, γεια σας παιδιά. Ένα ξεχωριστό live σήμερα. Όπως καταλάβατε, θα είμαστε σε ένα κουβούκλιο. Όποιος κατάλαβε από τον τίτλο, ξέρει τι θα δει. Είμαστε στη Βέρνη, έχουμε φορτώσει κόσμο, ένα παιχνιδάκι που δεν το έχετε δει. Λοιπόν, το παιχνίδι έχει ως εξής. Είμαστε οδηγοί τρένου. Κάπου στη Γερμανία. Κάπου Γερμανία, από εκείνες τις χώρες. Είναι χιονισμένο το τοπίο. Τώρα έχουμε πατήσει παύση για να ξεκινήσουμε σε 2 λεπτά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το παιχνιδάκι μας. Είμαστε έτοιμοι. Εδώ είναι κάτω αριστερά αυτά που γράφει left-right. Είναι αυτά που αλλάζεις τις γραμμές για κατεύθυνση, τις αλλάζεις μόνος σου. Θα σας δείξω και το τρένο. Αυτό είναι το τρένο. Όλο αυτό μέχρι εκεί πίσω είναι βαγόνια. Αυτό είναι το τρένο λοιπόν. Έχουμε κανέναν επιβάτη μέσα. Τι, κανείς δεν μπήκε. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτή είναι η καμπίνα. Αυτή εδώ είναι η καμπίνα. Έχει τα πάντα μέσα. Βλέπετε εδώ τώρα την καμπίνα. Και επόμενος προορισμός είναι η Βασιλεία. Σε 22.000 μέτρα λέει. Λοιπόν, κάτω δεξιά βλέπετε το κοντέρ. Από κάτω ακριβώς από το 0 βλέπετε τα χιλιόμετρα που πρέπει να είσαι μέσα στο όριο των 50 χιλιόμετρων. Δίπλα είναι τα φώτα, η όπισθεν που έχει, reserve. 100% αυτό που βλέπετε είναι το τρένο και έχει ξημερώσει και ξεκινάμε για την Βασιλεία. Βγάζουμε τα φρένα και ξεκινάμε. Βλέπετε εδώ την καμπίνα, εδώ είναι το tablet map, εδώ έχει power level, έχει πολλά.
Αλλάζεις εσύ την επιλογή της διαδρομής κάτω εκεί που γράφει right left. Τώρα μας λέει με 50 χιλιόμετρα επιτρεπόμενο. Για Βασιλεία ξεκινάνε τα χιλιόμετρα και κατεβαίνουν. Μπήκαμε σε σταθμό, ο οποίος είναι ανοιχτός με πράσινα φώτα. Λέει ότι στα επόμενα 200 μέτρα ξεκινάμε με 80 χιλιόμετρα ταχύτητα, μπορούμε να πάμε μέχρι 80. Να ανεβάσουμε λίγο ταχύτητα. Βλέπουμε έχει zoom να κάνεις μπροστά. Να δεις τι έρχεται, τι έχει. Η καμπίνα μέσα τρομερή. Λέει ότι τρέχουμε, να μειώσουμε ταχύτητα. Λέει, μας λέει ότι έρχεται ένα άλλο τρένο. Μας λέει ότι έχει ένα χαλασμένο broken train ahead. Γενικά το παιχνίδι στα γραφικά του είναι ικανοποιητικό. Το gameplay του είναι απλό. Είναι ένα παιχνίδι για καφεδάκι, να αλλάξεις, να κάνεις τις διαδρομές σου. Να το τρένο το οποίο είναι ακινητοποιημένο πάνω στις ράγες. Έχει διάφορων τύπου τρένων που μπορείς να πάρεις. Είτε επιβατικά, είτε εμπορικά, έχει πολλά. Εδώ μας λέει ότι έχει ανηφόρα.
Αλλάζουμε, όπως είπαμε, τις γραμμές μόνοι μας. Μας δίνει μια τέτοια δυνατότητα. Σε 16 χιλιόμετρα φτάνουμε στον προορισμό, στη Βασιλεία, που λέει Βασέλ Μέιν, στο σταθμό. Να ανεβάσουμε λίγα χιλιόμετρα. Όχι, προσέχω, προσέχω. Δεν θα έχουμε τέτοια πράγματα. Χιόνια παντού. Αυτή είναι άλλη κάμερα. Δεξιά αριστερά. Έχει διάφορες κάμερες. Κάτω το τρένο. Κάτω το τοπίο. Δυνατό τοπίο. Μας λέει ότι έχουμε κατηφόρα, πάνω δεξιά βγάζει και τις πληροφορίες. Τώρα μπορεί να μας βγάλει ότι έχουμε και γέφυρα, εκτός και αν το γράψει πιο πριν και δεν το είδα. Να το, bridge zone. Αυτό το παιχνιδάκι είναι για να κάτσεις αναπαυτικά στην πολυθρόνα, στην καρέκλα, στον καναπέ σου, στο σαλόνι. Πατάμε για τις κόρνες μας.
κάτω αριστερά ο κύκλος αυτός είναι το map και η διαδρομή, όπως την έχει και εδώ τη διαδρομή. Μεγάλο τούνελ αυτό. Μάλιστα. Θα διασταυρωθούμε με τρένο. Να το... Μάλιστα. Σταματάει για να περάσουμε. Ω, μεγάλο, ε. Μάλιστα. Σε 7 χιλιόμετρα φτάνουμε. Ωραία στροφάρα, Γιώργη. Το τρένο είναι στο 100%, είναι μια χαρά το τρένο. Ρε με τις κατηφόρες. Θα τσακόψουμε λίγο. Γιατί το παίρνει κατηφόρα. Είναι η καμπίνα.
τρομερά πράγματα. Ωραίο τρένο. Φτάνουμε σε 2 χιλιόμετρα στον προορισμό. Πρέπει να κάνουμε και request στο σταθμάρχη ότι έχουμε φτάσει για να μας ανοίξει. Βλέπουμε εδώ πέρα τα τοπία. Αρχίσουμε να κόβουμε σιγά σιγά. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε. This is the station operator. How can I help you? You've been given clearance. Proceed. Κάτσε να δούμε τώρα πού φορτώνουμε. Ωραία, passenger boarding track. Μας δείχνει το map που θα πάμε να φορτώσουμε. Τους επιβάτες. Εύχομαι να έχουμε πάρει τη σωστή κατεύθυνση. Για να μην φορτώσουμε λάθος κόσμο. Αρχίζει και βρέχει και σιγά σιγά. Βροχή, χιόνια, όλα τα έχει. Φτάσαμε στη Βασιλεία. Εδώ είναι ο σταθμός. Α, και ο κόσμος που περιμένει. Γιατί περιμένει από την άλλη πλευρά ο κόσμος? Λοιπόν, αρχίζουμε να κόβουμε για να σταματήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, open door. Αρχίζουν οι επιβάτες και μπαίνουν σιγά σιγά. Ωραία, φορτωθήκανε. Περιμένουμε λίγο και τους αργοπορημένους. Να δούμε αν θα μπουν. Και closed door. Ωραία, λοιπόν, τώρα πήραμε more details. Τι κάναμε, μεταφέραμε 26 ολόκληρους επιβάτες, μπράβο. 24.508 πήραμε από χρήματα. Εντάξει, δεν πήγαμε και άσχημα, τουλάχιστον τα καταφέραμε.
Καλά, μέχρι εκεί 8 ώρες και 38 λεπτά κάναμε. Μάλιστα, και μεταφέραμε 26 επιβάτες. Λοιπόν, και τώρα που θέλει να πάμε, κάτσε να ανοίξουμε το χάρτη. Λοιπόν, ο χάρτης είναι αυτός. Ο χάρτης είναι αυτός με όλα τα με όλες τις πόλεις. Ο χάρτης είναι συμπαθητικός, δεν μπορώ να πω ότι είναι τεράστιος. Λοιπόν, εμείς τώρα βρισκόμαστε εδώ. Βρισκόμαστε εδώ πέρα και πάμε στην Ζυρίχη τώρα. Λοιπόν, οπότε θα κάνουμε ένα θα αλλάξουμε καμπίνα. Θα πάμε από εδώ για να μπορέσουμε να φύγουμε ανετά, να μην πάμε μέχρι κάτω. Λύνουμε τα χειρόφρενα και φύγαμε. Ανοίξουμε και τους χιαλοκαθαριστήρες αφού βρέχει και φεύγουμε. Καλό ταξίδι να έχουμε. Φεύγουμε για Ζυρίχη σε 21 χιλιόμετρα. 21.500, μάλιστα. Μάλιστα, η Έλενα πάνω δεν τα κατάφερε. Προφανώς πρέπει να τους αλλάξω αυτούς. Σε αντίξωες συνθήκες, με πολλή βροχή, βλέπετε εδώ βροχή που ρίχνει το τρένο. Εγώ τι έχω πάθει? Μάλιστα, εδώ είναι το τρένο. Βλέπετε εδώ τοποθεσίες. Ωραίο το τρένο και έχω και πολλά βαγόνια, 10 βαγόνια. Βάζει εσύ πόσα βαγόνια θέλεις. Έβρεξε και ήλιο στο χιονί. Τι έγινε? Μας λέει ότι είμαστε εντάξει να συνεχίσουμε. Στο κανάλι από εδώ και πέρα θα δείτε και άλλα simulator παιχνίδια που είναι και αυτά που μου αρέσουνε. Πείτε μου εσείς σε σχόλιο ποιο θα θέλατε να δείτε σε PlayStation 5, βέβαια πάντα, ποιο simulator παιχνίδι.
πέρα από τα κλασικά που παίζουμε, το FC24, το PUBG, φόρμουλα, όλα αυτά τα κλασικά που παίζουμε. Έχω πάρει τον καφέ, έχω το ηλεκτρονικό μου το τσιγάρο και πηγαίνουμε βόλτα. Αυτά είναι τα simulator παιχνίδια. Χαλαρά, όμορφα, χωρίς πίεση. Πολύ βροχή, αρχίζει και αρχίζει, αφού ακούς αυτό το τακα 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 και σε πιάνει και ένα κατούριμα. Πορτοκαλί, φώτα. Μάλιστα. Παίζουμε από PlayStation 5. Ωραία διαδρομή αυτή. Ζυρίχη σου ερχόμαστε. Λέει ότι έχει ζώα μπροστά, πάνω στις γραμμές. Το τρένο εξακολουθεί να είναι σε καλή κατάσταση, 100%. Μπαταρίες του και όλα. Θα συναντήσουμε και λαφάκι. Εδώ πρέπει να του κορνάρεις για να φύγει. Να το προσεγγίζουμε.
Πάνω δεξιά είναι, τι ώρα είναι τώρα, είναι 3:30 το μεσημέρι. Έχουμε 1.600.000 για τρένα, για πολλά πράγματα. Κατηφορίτσα. Πάλι χιονισμένο το τοπίο στη Ζυρίχη. Τώρα μας λέει να κρατήσουμε δεξιά. Τώρα μας βάζει να πατήσουμε αριστερά για να κρατήσουμε τις αριστερές γραμμές. Γιατί δεν θέλουμε να πάμε δεξιά τώρα, θέλουμε να συνεχίσουμε ευθεία, οπότε αριστερά μας βάζει. Πάλι ζούμε πάνω στις γραμμές. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση? Βλέπετε, περνάμε γραμμές εδώ. Έπρεπε να κορνάρουμε για να μην περάσει κανένας. Από εδώ στα αριστερά μας είναι για να φορτώνεις, γράμματα. Δηλαδή αν συνεχίζαμε ευθεία θα πηγαίναμε στο Ζυρίχη Warehouse, πως λέγεται, που φορτώνεις γράμματα και δέματα. Άμα είχαμε βαγόνια για αυτό το σκοπό. Αλλά εμείς έχουμε βαγόνια για passenger μόνο, για επιβάτες. Εδώ αριστερά δηλαδή θα φορτώναμε δέματα, γράμματα, αποσκευές χωρίς επιβάτες.
Ωραία σταθμή. Ωραία διαδρομή για Ζυρίχη. Για δεν θέλουμε ακόμα 3 χιλιόμετρα. Για να πάρουμε και τους άλλους επιβάτες, να αφήσουμε αυτούς να πάρουμε τους επόμενους. Για τον επόμενο προορισμό. Α, κάτω από γέφυρες περνάμε, από τοπία. Πρέπει να κάνουμε πάλι request στο σταθμό. Θα κόψουμε λίγο ταχύτητα. Όπα, τρενάκι. Μάλιστα. Δεν είναι τρενάκι, μόνο τα βαγόνια είναι. Φτάνουμε σιγά σιγά. Έχει το παιχνίδι να κάνεις και κάποια challenge που σου βάζει με εμπορικά πιο πολύ. Σε 500 μέτρα λέει φτάνουμε στο σταθμό. Να μ' αφήσει να περάσω, θέλω. You're clear to arrive. We'll mark tracks for you. Και πού φορτώνω? Ωραία. Passenger boarding track. Για να σε δω. Φτάσαμε και στη Ζυρίχη. Ωραία. Γεια σας, κύριε. Ήρθε το τρένο. Πρέπει να σταματήσουμε τώρα. Θα πάρουμε τον κόσμο. Ωραία. Α, τερματικό σταθμός ήτανε. Μάλιστα. Open doors. Μπείτε κι εσείς να δούμε πόσα λεφτά πήραμε, τι πήραμε. Πολύ καλή δουλειά. Και close door. Αφού μπήκανε και βγήκανε ο κόσμος. Όλο αυτό για 17.000. Αλλά κάναμε τώρα 15 ώρες. 18 ώρες. Πώς μεταφέραμε
25 επιβάτες. Ωραία. Λοιπόν, τώρα κλείνουμε, θα αλλάξουμε. Αλλάξουμε τέτοιο. Λίχνεστάιν λέει σε 24 τέτοια. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε front back cabin. Είμαστε μπροστά λοιπόν τώρα και είμαστε έτοιμοι για Λίχνεστάιν. Πείτε μου αν σας αρέσει το παιχνίδι, σε όσους παρακολουθούν, αν ακούγεται η φωνή μου σωστά, καλά και ωραία, ή να δώσω λίγο περισσότερο πάθος στη φωνή μου. Για να δούμε. Αυτό είναι το τρένο. Ο σταθμός. Το τρένο είναι μέχρι πίσω στο βάθος. Βλέπουμε. Στις πρώτες θέσεις δεν είχε κανένα επιβάτη. Μάλιστα. Αυτή εδώ. Εσείς γιατί δεν μπήκατε μέσα? Εσείς για ποιο λόγο είστε εκτός? Δεν καταλαβαίνω τους λόγους που μείνανε εκεί πέρα ακίνητοι. Λοιπόν, οπότε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα? Τώρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ξεκινήσουμε για Λίχνεστάιν. Αν μπούμε μέσα στις θέσεις μας, προσδεθείτε, κλείνουμε τα φρένα. Και φεύγουμε. Ηλιόλουστη μέρα τώρα, ηλιόλουστη. Είναι 7:30 το απόγευμα. Σιγά σιγά αρχίζει και νυχτώνει. Καλά θα πάει αυτό. Sorry για το βήχα. Είμαστε και λίγο κρυωμένοι ακόμα. Έχει μείνει κατάλοιπα. Έλα, αφού καλά τις έχω τις γραμμές. Μη μου κάνεις τέτοια. Πρέπει να αλλάζεις εσύ τις γραμμές. Οπότε πρέπει να είσαι στο νου σου κιόλας. Μην αλλάξει κάτι και εκεί στο left right κάτω αριστερά και σου είναι κόκκινο. Όταν είναι κόκκινο σημαίνει ότι δεν μπορείς να περάσεις από εκεί. Πρέπει να το κάνεις πράσινο. Οπότε να αλλάξεις κατεύθυνση. Όπως τώρα δηλαδή. Και πάμε στο Λίχνεστάιν. Τι έγινε, έχει τρένο μπροστά. Αυτές οι συναντήσεις δεν μου αρέσουν καθόλου.
και λέει ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, πρέπει να σταματήσουμε. Ναι, σε ποιο σηματοδότη να σταματήσω όμως, δεν μου λες. Απλά μου λες να σταματήσω. Α, μάλιστα. Έχει και ολόκληρο κόκκινο. Φρένα λοιπόν. Εγώ έχω σταματήσει. Α, μήπως πρέπει να πάω εγώ. Μάλλον πρέπει να πάω εγώ. Θα έρθω εγώ. Φρένα, emergency. Κοίτα εδώ, έρχεται πάνω μου. Reverse. Πάμε πίσω. Sorry, φιλέ. Sorry. Κοίτα εδώ. Ωραία, και πού θα καταλήξει αυτό. Τι θα γίνει ρε φίλε, θα έρθεις. Μην μου το κάνεις αυτό. Τι θα γίνει, θα πρέπει να πάω όπισθεν όλο το τέτοιο. Μάλλον πρέπει να αλλάξω γραμμές εγώ. Λοιπόν, ωραία, θα αλλάξω εγώ γραμμές. Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε τώρα. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε. Θα αλλάξω εγώ γραμμή. Και να δεις τι θα κάνω. Αφού δεν γουστάρεις να έρθεις, θα έρθω εγώ. Και θα αλλάξω εγώ γραμμή. Ορίστε. Εντάξει. Άντε, θα γινόταν ατύχημα. Άντε, βλάκα. Κάτσε να πάμε δεξιά για να μπούμε στην κανονική μας ζωή. Ορίστε, μπήκαμε κανονικά τώρα. Κοίτα με τον βλάκα, ολόκληρο όπισθεν. Ο Πάτρικ μένε καλά ποτέ. Πρέπει να του αλλάξουμε, λέει, task. Να του αλλάξουμε task. Μόνο εγώ πρέπει να μαζεύω λεφτά εδώ πέρα.
ωραία πράγματα. Κάτι φορά τι έγινε, τι πλησιάζουμε. Γιατί μου έχει τέτοιο πορτοκαλί. Κάθε τρένο που πηγαίνει στον προορισμό του έχει και το βοηθό του. Η Βέρα θα μας φτιάξει ένα καφέ. Γιατί όμως μας έχεις πορτοκαλί. Εδώ έχει διάφορες κάμερες. Κάτι έχει μπροστά που δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Α, πρέπει να κορνάρουμε, ε. Ναι, γιατί περιμένω αυτοκίνητα εδώ στη διάβαση. Μπράβο, καλά τα πάμε. Το Λίχνεστάιν δεν είναι μακριά. Ανεβάσουμε και λίγο ταχύτητα. Ω, τι είναι αυτό. Τι βούνο είναι αυτό. Όπα. Έχει τέτοια. Λέγε ρε εσύ. Τέρμα τα γκάζια εδώ, μόνοι μας είμαστε. Γιατί με κατεβάζεις τα 90 από το τέτοιο. Ζήτησα από το κηλικείο ένα καφέ και τον έφερε τον καφέ. Ευχαριστώ Βέρα. Για να δούμε τι καφέ ετοίμασε το κορίτσι μου. Τρομερό καφεδάκι.
τρομερός καφές από το κηλικείο του τρένου. Έχω και εδώ και τη Βέρα στην επιβάτη. Α, ο άλλος μας έβγαλε 37 χιλιάρικα. Μπράβο, πώς λέγεται? Δεν πρόλαβα να διαβάσω. Εδώ έχω την κόρη μου δίπλα, παρακολουθεί, είναι συνεπιβάτης μου. Λοιπόν, Βέρα, πηγαίνουμε στο Λίχνεστάιν. Είναι βράδυ, 12 η ώρα. Και πρέπει να ξανακορνάρουμε πάλι, γιατί έχουμε διάβαση εδώ. Τέλεια. Μάλιστα. Είναι μια ωραία διαδρομή στο χιονισμένο Λίχνεστάιν. Βέρα, σ' αρέσει που έχει χιόνια γύρω γύρω? Πάλι διάβαση. Πάλι πρέπει να κορνάρουμε. Να τη διάβαση εδώ. Ωραία. Οπα, έχει λέει snow on the track. Κάτσε να κόψουμε λίγο ταχύτητα, Βέρα, γιατί πρέπει να έχει λέει μπροστά μας. Οι γραμμές πρέπει να έχουν πολύ χιονί, σαν βουνό είναι, και πρέπει να το αποφύγουμε εμείς αυτό. Για να δούμε αν μπορούμε να το αποφύγουμε, να κόψουμε λίγο ταχύτητα. Σε 600 μέτρα λέει ότι είναι αυτό. Για να δούμε. Αυτό εδώ είναι, το βλέπεις? Μίλα πιο δυνατά, δεν ακούω. Για να δούμε. Να το, φτάσαμε. Καμπάνες. Ε? Άκουσα και κάτι καμπάνες. Καμπάνες, ε. Ναι. Να το. Ω, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Ναι, μαζεύτηκε το χιόνι και πρέπει να το περάσουμε σιγά σιγά. Αχ. Είδες πως πήγε το τρένο? Ωραία, τώρα πάμε σε κατηφόρα. Για πες, Βέρα, σήμερα που μπήκε στο μετρό, πώς σου φαίνονται τα τρένα? Δεν σ' αρέσουν καθόλου. Φοβάσαι? Με αυτά που έχουν γίνει, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, να φοβάσαι. Είμαστε σε λίγο έτοιμοι να φτάσουμε στον προορισμό μας. Παρακαλώ, επιστρέψτε στις θέσεις σας.
Που θα πάμε μετά. Όχι, τώρα. Τώρα πάμε στο Λί. Στο Λίχνεστάιν. Να το γράφει εδώ. Αριστερά. Πάνω από το χάρτη. Για να κατεβάσουμε λίγο ταχύτητα. Εδώ άμα μπούμε δεξιά πηγαίνουμε στο Liechtenstein Warehouse, πώς λέγεται, Warehouse, το οποίο φορτώνει σε γράμματα, δέματα και τέτοια όπως είπαμε και πριν. Εμείς συνεχίζουμε ευθεία γιατί πάμε να αφήσουμε και να πάρουμε επιβάτες. Εμείς δεν παίρνουμε γράμματα και τέτοια, δεν έχουμε βάλει τέτοια βαγόνια. Κάνει και αποθηκεύση τώρα το παιχνίδι. Δεν ακούγεσαι, δεν σ' ακούω. Έχει βγάλει και λίγο μίχλι. Όχι, για να σου μιλάω. Α, ωραία είναι και με ομίχλη, ε. Όχι, ε, γιατί δεν βλέπουμε μπροστά μας τίποτα. Να προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε. Να φτιάξουμε εμείς την κατάσταση. Δεν θα μας νικήσει τώρα μια ομίχλη. 2 η ώρα είναι. 2-3 παρά 10 το βράδυ. Για να δούμε. Φτάνουμε τώρα σιγά σιγά. Περνάμε την γέφυρα. Και λέει και σε πόσα μέτρα είναι. Ναι, λέει σε πόσα μέτρα είναι. Σωστά. Έτσι θα κόψουμε λίγο ταχύτητα. Γιατί φτάνουμε. Τώρα θα πρέπει να ρωτήσουμε το σταθμάρχη ότι μπορούμε να μπούμε στο Λίχτενστάιν. Δεν τα
όχι. Αν μου πει όχι, δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα σταματήσω. Δεν μπορώ να πω να μπω. Λοιπόν, πάμε να τον ρωτήσουμε. The station operator here. What can we do for you? Request access. Your clear to arrive. We'll mark tracks for you. Ευχαριστούμε. Είναι ανοιχτά, λέει, και σας περιμένουμε. Τώρα εκεί που είναι η μπλε γραμμή πρέπει να πάμε να φορτώσουμε και να ξεφορτώσουμε τον κόσμο. Να αφήσουμε και να έρθει ο κόσμος. Να φορτώσουμε και να ξεφορτώσουμε. Ωραία, μπαίνουμε στο σταθμό τώρα. Εδώ είναι ο σταθμός. Φτάσαμε. Να το σταθμό. Θα κορνάρουμε κιόλας. Ότι φτάσαμε. Και θα πρέπει να σταματήσουμε τώρα εδώ πέρα. Φρένα. Σιγά σιγά. Να πάμε εκεί μπροστά. Να ο κόσμος που θα πάρουμε τον βλέπεις. Μόνο αυτός είναι η Ιταλία. Και οι άλλοι ήτανε, μας περιμένανε. Και σταματήσαμε. Λοιπόν, μας λέει open doors. Πάμε να ανοίξουμε τις πόρτες. Λοιπόν, να βλέπεις, λέει boarding passenger. Μπαίνει ο κόσμος τώρα. Τώρα close door. Να κλείσουμε τις πόρτες. Closing doors. Τώρα θα τους πάμε στον επόμενο προορισμό να δούμε ποιο. Οπ! Πήραμε και λεφτά. Πήραμε, ναι. 30.000 και μεταφέραμε 16 άτομα. Έχω 10 βαγόνια και μεταφέραμε 16 άτομα. Πολύ λίγοι. Α, να, τώρα πάμε στο Innsbruck. Ναι, γλωσσοδέτης. Για να δούμε που είναι αυτό. Λοιπόν, το Innsbruck είναι εδώ πέρα. Εδώ είναι το Innsbruck. Εδώ θα πάμε. Εδώ θα πάμε. Και φύγαμε. Αν την ξεκινήσουμε δεν θα πάμε. Φύγαμε. Ωραία, φεύγουμε από το σταθμό. Και φύγαμε για Innsbruck. Ναι, 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 έχει και άλλους επιβάτες εκεί, βέβαια. Ναι, Animal Crossing. Έχει ζωά μπροστά μας πάνω στις γραμμές, θα τους κορνάρουμε και θα φύγουν. Τι? Ναι, είναι 4.30 σήμερα. Ναι.
Θα πρέπει να τους κορνάρουμε για να φύγουν. Πρέπει να Α, είναι στα 900 μέτρα αυτά ακόμα. Έχουν ακόμα. Σε 300 μέτρα. Να το. Το είδες που πετάχτηκε λίγο. Όχι, τελικά δεν ήταν πάνω στις γραμμές. Ναι, έλατε. Δεξιά. Right. Ανηφόρα έχει. Γιατί έχει ο Μίχλη τώρα έξω. Όχι, είναι οι γραμμές αυτές που αλλάζουν κάτω, βλέπεις τις γραμμές. Αν είχα αριστερά θα πηγαίναμε από εδώ. Τώρα είναι δεξιά, συνεχίζουμε με τις δεξιές γραμμές. Δεν το αλλάζει μόνο του, εμείς πρέπει να το αλλάξουμε. Ναι, για τις γραμμές κάτω. Να βλέπεις οι γραμμές. Επειδή είναι πράσινο το right. Το βλέπεις που είναι πράσινο. Εσύ το κάνεις πράσινο. Εγώ το κάνω πράσινο και μου δείχνει ότι αν, αν πηγαίνουμε στις επόμενες γραμμές αριστερά θα κοκκινήσει το right. Και πρέπει να επιλέξω το left για να πρασινίσει. Καταλαβαίνεις. Όχι, κοίτα να δεις αν αλλάξουμε γραμμές, θα σου δείξω. Τώρα έχει πάλι ανηφόρα. Πάλι ζωά. Βλέπεις που είναι το πράσινο το right. Θα έπρεπε να βάλω left. Ναι, θα ήταν κόκκινο. Ότι απαγορεύεται να πάω από εκεί. Όχι, όχι, δεν, ευθεία είναι. Πήραμε τις δεξιά γραμμές. Υπάρχουν η δεξιά και η αριστερά γραμμή. Τη βλέπει τη αριστερά τι γραμμέ. Αν πάταγα πριν αριστερά, θα πηγαίναμε από αυτέ τι γραμμέ. Που απαγορεύεται γιατί σου έχει να πα από εκεί. Τώρα σε 200 μέτρα έχει ζωάκι. Για να το δούμε το ζωάκι. Πάνω στι γραμμέ είναι το ζωάκι. Να το. Για
Οπ, γεια σου ελαφάκι. Τώρα βλέπεις εδώ που αλλάζουν οι γραμμές. Άμα βάλω left θα πηγαίναμε από εδώ. Εγώ βάζω right για να συνεχίσουμε ευθεία, καταλαβαίνεις. Ω, θα μπούμε μέσα στο βουνό, Βέρα. Ναι. Ω, μπήκαμε σε τούνελ. Κουμπιά, Βέρα, ε. Πολλά κουμπιά, ε. Τα μαθηματικά σου. Όχι, δεν είναι αυτά. Δεν είπα αυτά. Τι είπες? Είπα, αυτά είναι μαθηματικά της μεσίας. Ναι. Μπέρα μου, μιλά πιο δυνατά γιατί δεν ακούμε. Ακόμα πιο δυνατά. Ναι. Φτάνουμε. Ω, μας πήρε κάτι φορά. Έγινε τρένο πάλι. Πού πρέπει να σταματήσουμε τώρα εμείς? Θα σταματήσω εδώ αυτή τη φορά, αφού... αφού με έχεις και περιμένω. Ας περιμένουμε το τρένο να περάσει, αυτό. Έρχεται το τρένο. Όχι, εμείς θα φύγουμε τώρα. Ωραία.
Φεύγουμε. Άνοιξε ο δρόμος. Αυτό το πρωί πήγαινε. Για πάμε να δούμε. Φτάνουμε, Βέρα. Πόσο μετράει εδώ? Σου γράφει. Ναι. Τι είναι πια διαδρομή? Innsbruck, ναι, εκεί. Κοίτα που κόκκινησε το right τώρα. Πρέπει να το κάνω left. Πράσινο. Για να πάρουμε αυτή τη γραμμή. Εδώ. Αριστερά. Όχι αυτή που πάει αυτή. Καλώς στη Μαρία. Ωραία. Τώρα είναι κόκκινη το left. Πρέπει να πάμε δεξιά. Τι έγινε Μαρία, τι κάνεις? Ήρθε κι άλλος επιβάτης στο τρένο. Βέρα, σε πόσα μέτρα φτάνουμε? Ενενήντα μέρες. Τρεις. Τρεις. Το πρώτο πώς το λέγαμε? Θα πρέπει να κόψουμε λίγο ταχύτητα γιατί φτάνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα, Βέρα? Τρένο είναι. Πρέπει να ρωτήσουμε για να μπούμε στο σταθμό, ε. Hello, this is the operator. Is there something you need? We're prepared to receive you and have marked your arrival. Μας άνοιξε το σταθμό για να πάμε. Ωραία, πρέπει να πάμε εκεί τώρα, στο μπλε, να φορτώσουμε και να ξεφορτώσουμε τους επιβάτες. Μπήκαμε στο σταθμό. Πρέπει να πάμε αριστερά, λέει. Πάλι αριστερά. Και φτάσαμε. Όχι δέματα, τον κόσμο. Δέματα.
Όχι, κόσμος είναι. Ωραία, και φρένα. Φτάσαμε και σε αυτό τον προορισμό. Λοιπόν, ανοίγουμε τις πόρτες. Ναι, ανοίγουμε τις πόρτες τώρα, Μαρία. Ωχ. Πήραμε, ξεκλειδώσαμε πράγματα. Κερδίσαμε και... και τρόπαιο. Να το ξεφορτώνουμε τον κόσμο και τώρα φορτώνουμε τον κόσμο. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε και τις πόρτες. Κλείσαμε και τις πόρτες τώρα. Οπ! Και κερδίσαμε και λεφτά. 24 μεταφέραμε τώρα, Βέρα. Δεν σ' ακούμε, Βέρα, δεν σ' ακούμε. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο Σάλτμπουργκ. Σάλτμπουργκ. Ναι, Βέρα, Μαρία, να σου δείξω το τρένο. Να το δω τρένο. Είδες πόσο μεγάλο είναι. Κοίτα, μέχρι πίσω πάει. Μέχρι κάτω κάτω. Να είμαι εγώ. Να ο οδηγός. Να ο οδηγός. Γεια σας κύριοι. Καλώς ορίσατε στην αμαξοστοιχεία. Στέλιος, Βέρα, Μαρία. Θα σας πάμε στο Σάλτσμπουργκ. Επόμενος προορισμός, Σάλτσμπουργκ. Next station, Σάλτσμπουργκ. Λοιπόν, εδώ είναι μέσα η καμπίνα του οδηγού. Νάτι. Εδώ έχουμε και παράθυρο. Όχι, δεν μπορώ να σηκωθώ και να βγω. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα τέτοια. Έχουμε και κόρνα. Ναι. Έχουμε και κόρνα. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε. Ναι. Λύνουμε τα φρένα. Ναι. Και ξεκινάμε. Ξεκινήσαμε. Έλα. Οδηγός. Πού είναι κάτι τέτοιο. Πού είναι να ελέγξει. Όχι, δεν βγαίνει ο οδηγός να ελέγξει. Λέει ότι έχουμε μπροστά ένα κινητοποιημένο τρένο. Τι? Να το. Θα το περάσουμε τώρα το τρένο. Είναι, λέει, ένα χαλασμένο τρένο. Ναι, ένα χαλασμένο τρένο, λέει τώρα. Βέρα, σε πόση ώρα θα φτάσουμε στο Σάλτσμπουργκ? Χιλιάδες. Να το δω τρένο.
Όπα, πρέπει να πάμε αριστερά τώρα, λέει. Να κρατήσουμε τις αριστερές γραμμές. Οπ. Και τώρα πρέπει να κρατήσουμε τις δεξιές γραμμές. Και να πατήσουμε κόρνα, λέει. Μπιπ. Μπιπ. Για να μην πέρασει κανένα αυτοκίνητο και έχουμε ατύχημα. Ωραία, περάσαμε. Άμα έχουμε ατύχημα θα ξεκινήσουμε από την αρχή, ναι. Οπότε καλό θα ήταν να μην έχουμε ατύχημα, γενικά να μην έχουμε ατυχήματα. Μετά θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Τι? Ναι. Είδες, Μαρία, που έχει χιόνια παντού. Μ' αρέσει που μου κάνετε παρέα εδώ πέρα με το τρένο. Ναι, μην το γυρίσει αυτό. Για να δούμε και απ' έξω. Απ' έξω. Κάτω το τρένο. Βάμε το πάτε λίγο πιο γρήγορα. Και... Το είδες το τρένο? Τώρα πάμε πολύ γρήγορα. Θα βάλουμε αυτή την κάμερα εδώ. Τώρα πηγαίνουμε με 126 χιλιόμετρα. Ενώ πρέπει να πηγαίνουμε με 120. Είμαστε στο όριο, ναι. Ωραίο, ε, το τρένο μας. Να αλλάζει χρώμα. Πώς θα γίνει αυτό?
Πάλι έχει τέτοιο μπροστά μας, χιόνια. Στις γραμμές. Ναι, είναι χειμώνας. Χιονοστιβάδα, ε. Γιακο, ω, κοιτάξτε το βουνό που έχει, που έχει τις γραμμές. Τι είναι αυτό, θα το περάσουμε? Για να δούμε. Το περάσαμε. Επειδή δεν ήμασταν από μέσα, από τη μέσα κάμερα, αν ήμασταν από τη μέσα κάμερα θα χοροπηδάγαμε. Πάμε από τη μέσα. Όπα, τρέχουμε. Ναι, τρέχουμε πολύ. Ναι, ακριβώς. Κατηφόρα. Μας πήρε κατηφόρα. Τώρα είναι η φορά. Δεν το βλέπεις ότι ανεβαίνουμε. Σε 17. Ωραίο τοπίο, ναι. Έχει κι άλλο ελαφάκι στα 500 μέτρα, ναι. Θα το δει και η Μαρία. Όπα, τρέχουμε. Α.
Για να δούμε το ελαφάκι που είναι. Μαρία, κοίτα το ελαφάκι τώρα σε λίγο. Ναι. Να το. Ω, έφυγε. Βέρε, σε πόσα μέτρα φτάνουμε? 15.000. Ωραία στροφή. Ανεβάσουμε λίγο ταχύτητα. Φτάσουμε και στο Σάλτσμπουργκ τώρα. Next λέει 70 χιλιόμετρα να πηγαίνουμε. Άρα πρέπει να αρχίσω να κόβω στα 500 μέτρα. Αρχίζουμε να κόβουμε. Να πάμε στα 70. Ωραία, πατήσαμε φρένα. Ωραία. Τώρα θα σε λίγο. Α, κοιτάξτε τώρα... τα τείχη μπροστά. Ναι. Α, τώρα πάμε με 70. Λέει σε 800 μέτρα να πηγαίνουμε με 120 το όριο. Ω, θα περάσουμε από κάτω, ε! Α, ωραία, ε! Περάσαμε. Πάλι ένα φάκι μπροστά μας. Πού είσαι, ένα φακί? Ναι. Ε? Χορταράκια τρώνε. Τώρα το τρώνε χιόνι. Να το, μπροστά μας είναι. Να το. Φύγε από τη μέση. Γεια σου. Γεια σου, μικρό ελάφι. Και πιο μετά δεν μπορεί να έχει κι άλλο.
Κοίτα, πλησιάζουμε να φτάσουμε, ε. Σχεδόν έτοιμοι είμαστε, ε. Φτάνουμε, ε. Ωραία. Ας έβγαλε και το σταθμό. Να κόψουμε λίγο γιατί είναι στα 80. Είναι 97% το φρένο, το τρένο, καλά το άγχο πάει. Δεν έχει χαλάσει. Για να δούμε. Τι έγινε, έρχεται τρένο. Ναι, πού έχει κόκκινο σηματοδότη για να σταματήσω. Δεν βλέπω κάτι. Να το. Να το σηματοδότης. Μάλλον πρέπει να περιμένουμε εδώ. Ωραία. Περιμένουμε εδώ. Περνάει το τρένο, ορίστε. Σιγά σιγά να ξεκινήσουμε κι εμείς. Ανοιχτό λέει, να φύγουμε.
Οπότε είμαστε έτοιμοι για να φύγουμε. Πλησιάζουμε στον περιορισμό. Αρχίζουμε να κόβουμε σιγά σιγά. Ωραία. Να το σταθμός. Prepared to receive you and have marked tracks for your arrival. Ωραία. Φτάσαμε και σε αυτό το σταθμό. Τέλεια. Φτάσαμε και στο Σάλτσμπουργκ. Φρένα λοιπόν τώρα. Ανοίξουμε τις πόρτες. Πάλι level up, μάλιστα. Ωραία. Πήραμε και καινούρια, ξεκλειδώσαμε και καινούρια τρένα. Τερματικός σταθμός είναι. Μάλιστα. Κάτσε να κλείσουμε για τις πόρτες, να δούμε και τι λεφτά πήραμε. Μάλιστα. 23 επιβάτες αυτή τη φορά. Άρα τερματίσαμε. Τέλεια. Αυτό ήταν λοιπόν. Αυτό ήταν λοιπόν το Train Life. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like γιατί βοηθάει πολύ. Κάντε ένα subscribe όσοι παρακολουθείτε
το κανάλι μου και δεν είσαστε συνδρομητές. Και τα λέμε στο επόμενο.